Η κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, υπουργός, ισχυρίζεται ότι ουδέποτε σας είπε ότι ως σκέψη να μεταφέρουμε το δρομέα στα Σκόπια και να φέρουμε κάτι άλλο, να γίνει ανταλλαγή δηλαδή μνημείων. Ναι, είναι αλήθεια ότι σε μία μέρα μέσα η κυρία Ζορμπά με έφερε, με άφησε βρόντιτο δύο φορές. Μία φορά με την πρότασή της, η οποία με άφησε εμβρόντιτο, και με μια άλλη δεύτερη φορά όταν διέψευσε ότι μου το είπε. Τελικά σας το είπε, κύριε Βαρότσο. Μα τώρα αστειεύεστε. Είναι δυνατόν να ξυπνήσω το πρωί και να πω τι θα κάνω σήμερα? Ας διαδώσω ότι η κυρία Ζορμπά μου είπε να πάω το έργο στο αυτό. Ψέματα. Δηλαδή είναι δυνατόν? Με ποιο σκεπτικό? Με ξέρετε τόσο καιρό, κύριε Παπαδάκη, είναι δυνατόν εγώ αυτή τη στιγμή προσβάλλεται η διανοητική μου ισορροπία, ας πούμε. Όχι από εμάς φυσικά. Όχι μόνο το ήθος μου και αλλά και η διανοητική μου ισορροπία, δηλαδή. Αυτό σας είπε το σκεπτικό, κύριε Βαρότσο, καταρχήν μιλάμε για ανταλλαγή, δηλαδή ναι. Να φύγει ο δρομέας και να φέρουμε το Βουκεφάλα. Κάπως έτσι, ναι. Κάτι τέτοιο. Όπου και αισθητικά, βέβαια, αισθητικά, τώρα μιλάμε για εκτρώματα εκεί. Η επιτομή της αστυνοσύνης. Εδώ ο δρομέας έχει... Είναι εργοτέχνης και είναι αναγνωρισμένο παντού. Ένα από τα αξιοθέατα που οι τουρίστες έρχονται και φωτογραφίζουν. Εννοείται αυτό. Και σας είπε, ζήτησε την άδειά σας. Ναι, είπε ποια η γνώμη σου, μου λέει, να κάνουμε αυτή την κίνηση. Μου λέει να μεταφέρουμε το κτό στα Σκόπια. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, πώς να το πω, είναι εκτός λογικής, ας πούμε. Και βέβαια της το είπα και της είπα ότι δεν μπορεί να ξεριζωθεί ένα έργο το οποίο έχει ριζώσει πολιτισμικά σε ένα τόπο και έχει δημιουργήσει μια ιστορική διαστρωμάτωση στην Αθήνα και με τους Αθηναίους. Ήταν συγκινητική η αντίδραση των Αθηναίων απέναντι σε αυτό το γεγονός που προέκυψε αυτή τη στιγμή. Έχω εκατοντάδες τηλεφωνήματα από χτες. Όχι, εγώ το βλέπω, έχει γίνει αναπαραγωγή. Έχει γίνει μεγάλη αναπαραγωγή. Ήταν και άλλοι μπροστά, κύριε Βαρότσο, όταν έγινε η κουβέντα? Όχι, δεν ήταν οι δυο μας. Ήταν η γραμματέα της έξω και βεβαίως εκεί τη στιγμή πριν από μένα στο Υπουργείο ήταν τα παιδιά της Biennale της Βενετίας που είχαν ραντεβού μαζί της και χαιρετηθήκαμε κιόλας με τα παιδιά. Πάντως το θετικό με τη δημοσιοποίηση είναι ότι η κυρία Μυρσίνη Ζορμπά μπορεί να σας διαψεύει μεν, αλλά αποκλείει να μεταφερθεί δε. Ναι, αυτό. Υπάρχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Πρέπει να διαβεβαιώσουμε τους Αθηναίους ότι ο δρομέας δεν πάει πουθενά. Ότι θα μείνει εκεί, γιατί βασικά εξαρτάται από μένα που έχω τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να κουνηθεί ο δρομέας αν δεν πω εγώ το OK. Η πρόσκληση και η συζήτηση ήταν αποκλειστικά για τη μεταφορά του δρομέα, δηλαδή σας κάλεσε στο γραφείο της για να σας πει το ενδεχόμενο. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε άλλος λόγος συνάντησης? Αυτό. Παρευρίσκονται άλλοι. Άλλοι παρευρίσκονται. Όχι, αυτό ρώτησα. Δεν άκουσα. Αν παρευρίσκονται άλλοι, μας είπατε ότι είσαστε οι δυο σας, τέτα τέτ. Ναι, οι δυο μας είμαστε. Ναι, οι δυο μας. Εγώ δεν έχω. Εμείς επικοινωνήσαμε και με την κυρία Ζορμπά, με το γραφείο της, για να είμαστε μέσα. Έβγαλε ανακοίνωση όμως ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Είναι ο λόγος του κύριου Βαρότσου με το λόγο της κυρίας Ζορμπά. Αυτό δεν έβγαλε ανακοίνωση ακριβώς ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Λέει ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί, αλλά ότι ουδέποτε διατύπωσε ένα τέτοιο προβληματισμό. Αυτό είναι το σημείο. Αυτό το σημείο είναι το οποίο πραγματικά με στεναχώρησε και με έκανε να αρχίζω να σκέφτομαι ότι πραγματικά πρέπει να αποδείξει ότι είσαι ελέφαντας εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντως... αυτό έχει μια ηθική διάσταση, η οποία, ας πούμε, τουλάχιστον μεταξύ μας, άνθρωποι που χειρίζονται και έχουν ένα δημόσιο διάλογο, πρέπει να κρατάμε μια ηθική στάση στα πράγματα. Βέβαια. Πράγμα που η κυρία Ζορμπά δεν κράτησε. Μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Βαρότσο. Ναι. Πώς σας το έφερε, κύριε Βαρότσο, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Ζορμπά, το θέμα αυτό της ιδέας της να μεταφερθεί? Ποιο το σκεπτικό, δηλαδή. Ποιο το σκεπτικό. Και σας είπε αν σκέφτεται να προτείνει την ανταλλαγή άλλων αγαλμάτων, άλλων γλυπτών με τους Σκοπιανούς? Όχι. Όχι, όχι, δεν μου πει. Ήταν αποκλειστικά για το δρομέα. Ήταν συγκεκριμένα για το δρομέα. Δεν πάντως, ήταν για άλλα λεφτά. Πάντως κάνατε ένα καλό και στην εκπομπή, κύριε Βαρότσο, γιατί έχουμε εδώ και δύο μέρες
ναι. τον ρεπόρτερ μας, τον Λάζο Ματικό, και τον έχουμε βάλει και έχει κατασκηνώσει στον δρομέα. και τον εφυλάει. Έχει πάρει και τη στάση του δρομέα. Να του πω να φύγει. Να το, εκεί είναι, δεν φεύγει. Λάζο, μπορείς να φύγεις. Θα ήθελα να ρωτήσω. Τι να ρωτήσεις, να φύγεις, παιδί μου. Βαρότσο, αν το γινόταν πρέπει, πρόταση. Πρέπει να αρχίσουμε να φυλάμε τα γλυκτά στα Αθήνα, μην τα πάρουμε. Τι ρωτάς. Να μετακινήσεις στα Σκόπια. Θα δεχόταν κάποια τέτοια πρόταση. Τίποτα λέει ο άνθρωπος. Δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Λέει αν θα δεχόσαστε εσείς. Όταν κύριε Βαρότσο, την μια απέριψε. Πρόταση για άλλο γλυπτό που έχετε κάνει, να μετακινηθεί στα Σκόπια, θα δεχόσασταν κάποια τέτοια πρόταση. Εγώ θα δεχόμουν μια πρόταση να γίνει, να τους κάνουμε δώρο ένα άλλο γλυπτό, να κάνουμε για εκεί ένα άλλο γλυπτό. Ένα καινούριο γλυπτό. Έχετε κάποια ένα ιδέα, σας έχει έρθει κάτι στο μυαλό. Ένα καινούριο γλυπτό. Εγώ, αυτό θα είχε ένα νόημα. Αυτό θα είχε ένα νόημα. Μάλιστα. Το να πάρεις και να ξεριζώσεις ένα ιστορικό γλυπτό που έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο της Αθήνας, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Είναι εντελώς λάθος. Κύριε Βαρότσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.